Βαρομετρικό χαμηλό επικρατεί στις σχέσεις Ρωσίας Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή την υπόθεση Snowden. Ο Λευκό Οίκο ανακοίνωσε πω ο Μπαράκ Ομπάμα δεν θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όμω ο Αμερικανό πρόεδρο θα δώσει το παρόν στη διάσκεψη των G20 που θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ματαιώνεται συνάντηση κορυφής Ρωσίας Ηνωμένων Πολιτειών. Very... Uh... Πρόκειται για δραματική κίνηση σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Mm -hmm. Όπως αναφέρουν, έχουν περάσει δεκαετίες από την τελευταία φορά που οι Ηνωμένε Πολιτείε ακύρωσαν μια συνάντηση κορυφής. Mm -hmm. Από τη ρωσική πλευρά ή μάλλον από τη σοβιετική, το 1960 ο Νικήτα Χρουστσόφ ακύρωσε τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Άιζενχάουερ, γιατί ο σοβιετικός στρατός κατέριψε το αεροπλάνο ενός Αμερικανού κατασκόπου. Και αφού δεν θα συναντήσει τον Μπαράκ Ομπάμα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε μια κάρτα με τις ευχές του στον πρώην πρόεδρο Τζορτς Μπούς, που πριν από λίγες ημέρες υπευλήθησε εγχείρηση καρδιάς.